Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Development League. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Γιουγκοπλάστικα και Ρούκι Μπαλμπόα. Οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες στα εγγένεια του κλειστού γυμναστηρίου του ΒΑΟ για τον Μπασκετάκη Σαλόνικα League. Ένα παιχνίδι, ένα γήπεδο μάλλον, με συγχωρείτε, με πλούσια ιστορία. Και ελπίζουμε και ένα παιχνίδι με πλούσια ιστορία. Οπότε έχουμε εγγένεια του κλειστού γυμναστηρίου, έχουμε ερωτική διάθεση καθώς είναι του Αγίου Βαλεντίνου και ελπίζουμε σε καλό μπάσκετ. Τι άλλο να ζητήσουμε? Χάθηκε η πρώτη επίθεση για τους Μπαλμπόα. Καλάς, μία από τις πρώτες επιθέσεις στην Γιουγκοπλάστικα, θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ μέσα στη ρακέτα ο Στέφας. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε τις πρώτες βολές στο παιχνίδι πολύ νωρίς. Εύστοχος στην πρώτη βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη, 0-2. Πρώτη πόντα στο παιχνίδι θα έχουμε με δύο ελεύθερες βολές. Μέσα θα ξαναπάρει την μπάλα. Ταμπλό, το σούτ είναι άστοχο, υπάρχει μάχη, το θετικό rebound δεν θα βγάλει την κονιχτή των μάνα. Επειδή θα πάρει ξανά την μπάλα, θα μέσα θα κερδίσει και αυτός φάουλ. Ο Μάνος αυτή τη φορά. Και αυτό στην πρώτη. Σε χαμηλό τέμπο το πρώτο λεπτό. Γεγονός ότι το πρώτο λεπτό είναι σημείο αναφοράς. Είναι από μόνο το αρκετό για να σημαντικοποιήσει το αργό τέμπο που έχει κρατήσει το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Σέλης. Παραλίγο να χάσει και θα χάσει τελικά την μπάλα στη γωνία. Θα γυρίσει, θα ποστάρει, θα κερδίσει τελικά μέσα στο κύριο και το Λεωπάρης. Τώρα θα έχει το πρώτο καλάθι εντός. Παιδιάς, Ισίδης, Γιάνναρος. Ευκαιρία από δύο, Γιάνναρος για τρεις, είναι άστοχος. Μαλάς από την περίμετρο. Γιάνναρος που είχε βγει με τον τρεις MVP στην προηγούμενη αναμέτρηση των Γιουγκοπλάστικα. Τώρα λίγο να χάσει την μπάλα, θα πέσει κάτω και θα βγει εκτός μαζί με την μπάλα. Εσύδης. Εσύδης σταματάει, κάνει μια προσπίση. Πάει μέχρι μέσα από το ύψος του δεύτερου βολών, είναι εύστοχος. Ένα ακόμα καλάθι εντός παιδιάς. 3-4 το σκορ. Μάνος. Για τρεις. Αμυγός ελεύθερος, είναι άστοχος. Κουρνάρης. Λίγο να χαθεί η μπάλα, αλλά θα συγκροτήσει. Για να ρωτήσει την μπάλα δεν την πάρει στο πρώτο χρόνο, την πάρει σε δεύτερο. Έξτρα πάσα στην Αρσένη στη γωνία. Θα συγκρατήσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound, δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει καλάθι από τον Στέφαλο. Επιμένω, νικάει μέσα στη ρακέτα. Θα δω την τρίπλα. Μάνος. Θα πάρει ο TD μετά από ένα deflection που κατάφερε να κλέψει ο Κούμαλας. Θα καταφέρει σε δεύτερο χρόνο. Το Γιάνναρος έχει ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Έχει βρεθεί σε πολύ καλή, σε πολύ πλεονεκτική για αυτόν θέση και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για δύο ακόμα πόντους για τους Γιουγκοπλάστικα. 3-8 στο συν 5 η Κία Νόλευκη. Εντάξει, θα ζητήσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα, δεν θα την πάρει.
από τον Ολοβάρη. Χρήμα για χρήμα, θα το έχουμε πάρει. Στην διατρή στην D είναι άστοχο, υπάρχει αμυντικό ριμπάνο του Γεσίδη. Την μπάλα πήγε εκεί που ήταν αυτός. Ξύδης με 3 τρίποντα στην περασμένη αναμέτρηση του δημιουργικού πλάστικα. Έδωσε το σύνθημα για την επικράτησή τους. Σένης. Καλό passing game, Γιάνναρος έχει βρεθεί ελεύθερος στην διατρή από τη γωνία. Είναι εύστοχος! 3-11. Αρχίζει να χτίζει momentum σιγά σιγά η παίκτη στην Τζούκο Πλάστικα. Νάρης θα βγάλει την πάσα, δεν θα πάρει ο Νεβάρης. Αποκρυπτογράφησε το play, του θα βγάλει μια ωραία πάσα, θα ξαναπάρει ο Αρσένης από τον Γιάννα, θα του ξαναδώσει την μπάλα. Συνεργάστηκαν άψογα οι δυο τους, 2-1-2-1, άψογα εκτελεσμένος ευθυνδιασμός. Και έχουμε το πρώτο time-out που έχουμε καλέσει εσπευσμένα. Βλέπει την Μπαλμπά, βλέποντας τη διαφορά να ξεφεύγει αρκετά νωρίς. 1-1 τα ομαδικά φάουλ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Ενός παιχνιδιού στο οποίο η Γιούκο Πλάστικα προηγείται με 10 πόντους, μόλις 4 λεπτά μετά το ξεκίνημα του παιχνιδιού, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό γήπεδο του ΒΑΟ. Θα μου πάρει μια ώρα να το συνηθίσω να το λέω αυτό. Έχουμε τα εγγένεια στην Λίγκα, θα αναλαμβάνουμε. Πρώτη κατοχή είναι για τους Ρίκη Μπαλμπόα μετά το time-out που κάλεσαν ήδη. Υπάρχουν δημοκρατίες για βήματα μέσα στη ρακέτα από το Μπαλκούμα που βρίσκεται στον πάγκο. Δεν έχει στρίξει κάτι τέτοιο, ακόμα αλλάζει. Ο Μάλλας σταματάει τρίπλα, Γιάννος έχει στηθεί, έχει προβοληθεί, ζήτησε την μπάλα, την πήρε. Μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Στέφας. 2 ακόμα πόντι για τον ίδιο και συνεπώς για την ομάδα του. Πάντως σημείο από τον Λοβάρη πάει μέχρι μέσα, είναι άσκαρος ο Ντούζης. Ισίδης, και ελεύθερος βγαίνει από το τρίποντο στο τιατρής. Ο Λοβάρης δεν πήγε εγκαίρος πάνω του και το πλήρωσε. Ο Τσιμπισάνος επίσης έχει βρεθεί εκεί πέρα στη γωνία. Θα την μπάλα ο Τσιμπισάνος, θα γυρίσει. Στάθηκε λίγο στον αέρα. Θα κερδίσει δύο βολές. Μετά από μια μεγάλη περιπέτεια πέσει μπάλα στο καλάθι. Πίσω! Το μπουρνάρι. Και μέσα είναι άστοχη η προσπάθεια τώρα. Είναι ένα πέτσιμο σε αρκετά υψηλό τέμπο, θα βρούνε μια πάσα και ο Μπουρνάρης αφήσει την μπάλα στο καλάθι από την ωραία πάσα που δέχτηκε. Για τρεις είναι εύστοχος ο Γιάνναρος. Εκτός. Man to man λέει ο Ξοβιτζάνος. Ζούζης. Ζούζης έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Την jump shoot είναι άστοχος, υπάρχει ένα rebound. Τώρα θέλει να τρέξει ο Αρσένης. Θα δώσει την μπάλα στον Γιάνναρο. Αυτός δεν κατάλαβε στον πρώτο χρόνο ότι ήταν πάσα αυτό. Πάλι θα βγει εκτός, λάθος πάσα. Σοβιτσάνος, σε μία ακόμα επίθεση για την ομάδα θα βρει την Μπαλμπόα. Ζούζης. Πάει χαμηλά, τουρνάρισα γυρίσει, είναι άστοχος, ασένει στο rebound.
σφύριγμα για πάτημα στην πλάγια γραμμή. Από τον Μπουρνάρη. Τώρα θα έρθουν δύο πόδι μετά από την επαναφορά. Πολύ ωραία προσπάθεια. Μακρινή πάσα δεν θα φτάσει στον επίδεξο τελικό της αποδέκτης, τον Λίδη. Θα κλέψει ο Σοβιτσάνος. 2.50 για το τέλος. Λοβάρης. Κουρνάρης δεν θα πάρει την μπάλα. Σοβιτσάνος έχει βρεθεί στην γωνία. Θέλει να αποστάρει, θα δώσει ωραία πάσα στον Μπουρνάρη και θα έρθουν δύο πόδι με αρκετά εντυπωσιακό τρόπο. Πίσω! Και Κάναρος. Ξένης. Παίρνει μια προσπίση, πάει μέσα jump shoot και άλλο αντίπαλο θα είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound. Οι ομάδες έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους. Όμως σημαίνει ότι πολύ λογικά θα κληθούν να παίξουν 40 λεπτά. Σοβιτσάνος, σούτ για 3, μετά από προτροπή. Είναι άστοχος, υπάρχει φυσικό rebound, τον Άρης θα γυρίσει. Υπάρχει σφύριγμα για βήματα. Ξένης. Ξένης, πάρει το screen. Θα δώσει σκαστή πάσα, ωραίο pick and roll, θα συγκρατήσει με δεύτερο χρόνο, θα κοπεί. Στέφας. Στέφας ο οποίος έχει πετύχει αρκετά καλά το μέσα στη σειρά σε αυτό το περίοδο. Υπάρχει κλέψιμο στον Κούμαλα και φάουλ. Πέφτει τόσο στο Ντούζι. Το νούμερο 53. Έντυκο 21 το σκορ. Πλέον δευτερόλεπτα πριν το τέλος, Ασένης. Στον πλάι τρίπλα σου για 3, είναι εύστοχος απέναντι στο Χρυσοβιτσάνο. 11-24, προς 13 για την ομάδα της Λυκοπλάστικα. Ζούζης. Θα πάρει το screen. Κάτσε στο screen. Θα δώσει τώρα ένα στον Χρυσοβιτσάνο. Θα γυρίσει ο Λοβάρης, είχε βρεθεί σε πλεονεκτική θέση, πόσταρε τον κοντύτερο Ασένη και τον νίκησε. Ξένης ωραία με την μπάλα. Θα δώσει ωραία πάσα, πάει μέχρι μέσα, δεν κατάφερε να την μετατρέψει σε assist ο Στέφας. Ζούζης από τη δεξιά πτέρυγα. Έχει τον Γιάννα απέναντί του. Διπλώς άμυνα πάνω του, έχει πάει και ο Κούμαλας εκεί πέρα, πάει για το shoot. Δεν κατάφερε να την δεν έχει μέσα και κάποιο φάουλ. Ενδεχομένως αυτή να έχει την πρόθεσή του. Ξένης δεν βρει την μπάλα με την πίεση που δέχεται του Ζούζη. Νούμερο 10, πάει μέχρι μέσα, ένα running floater δεν θα δικαιώσει αυτή τη φορά Κούμπαλα. Λοβάρης. Τελευταία 16 δευτερόλεπτα. Θα μείνει περίπου ένα δευτερόλεπτο για τη Γιουγκοπλάστικα. Λοβάρης. Λοβάρης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι μετά από επιθετικό rebound. 7 δευτερόλεπτα, δεν εξάρτησε με την ψήφιση του Ιντι Μπαλμποά. Στο για 3 από πολύ μακριά, είναι άστοχος. Θα βάλει με τον εαυτό του, με αυτό το σουτ σηματοδοτείται η λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι στο 13-24. Οι δύο ομάδες δεν εξάρτησαν τα φάουλ που είχαν να δώσουν, 2-2 έχουν κάνει. Στρέφουμε σε πολύ λίγο και στη συνέχεια μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην αναμέτρηση στο κλειστό του ΒΑΟ. Είναι μπροστά με 9 πόντους η ομάδα του Πλάστικα, η οποία έχει και την καλοσύνη του Βεσίδη. Έκαναν τα πράγματα που ήταν σωστά για αυτούς στην πρώτη περίοδο. Κατάφεραν να πετύχουν 24 πόντους. Να δεχτούν 15. Έχουν εγκαθιδρύσει το δικό τους ρυθμό. Γιανόλευκη. Εσύδης, μια νέα επαναφορά. Υπάρχει διφλέξιο και κλέψιμο. Σοβιτσάνος. Βγήκε τις επιλογές του, θα δώσει πρώτη πάσα στην γωνία. Λοβάρης. Ζούζης, jump shoot είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, δεν κατάφερε μέσα στη ρακέτα. Λοβάρης.
Βασένης. Στέκεται και τελείς στα 19 δευτερόλεπτα, είναι άστοχος, ο Λεβάρης δεν πήγε πάνω του Γέρος. Υπάρχει αμυντικό rebound. Καθαράκι, Σοφία 3 είναι άστοχος. Έχει επιθετικό rebound από τον Ντούδη. Καθαράκι σου 3 και πάλι είναι άστοχος. Βάλτε ένα, φωνάζει. Από παγκό. Κάποιος από τον παγκό. Η ομάδα είναι από 7 παίκτες τελικά στη διάθεσή τους. Ήταν ντροπαλή και δεν είχαν έρθει στο πρώτο δεκάλεπτο, φαίνεται. Ισίδης. Ισίδης πάει μέχρι μέσα, θα μετρήσει αν μπει, θα αρκεστεί σε 2 βολές. Τον γκάρτ τον Νίκο Πλάστικα, ο οποίος περάει επίσης φανέλα τον ωραίο Castro Knights στην Elite by Betson. Στην πρώτη βολή, 15-25 διαφορά ξανά στους 10. Στο 23 στη δεύτερη, 15-26. Μου ήδη κάνει 2 φάουλ μετά από 1 και 10 η Μπαμπουά στην δεύτερη περίοδο. Δούδης. Θα συνδιπλώσει η άμυνα στον Λοβάρη, ο οποίος θα γυρίσει, δεν καταφέρνει να το κερδίσει. Και τους δύο παίκτες που θα πάρουν, Γιάνναρος. Κλειστή στο κέντρο του τέλου και θα βγει τελικά η άμυνα. Δικαιώθηκε για την πιεστική του άμυνα ο Δουδής, ο οποίος έχει την επαναφορά. Σαράκης. Πάει στη γωνία. Στο Χρυσοβιτσάνο, ο οποίος πήγε να βγάλει μια πάσα στον Ντούζη. Ήταν δυνατή για να την συγκρατήσει, είχε κόψει μέσα στη ρακέτα. Σηκώνει και το χέρι του ο Χρυσοβιτσάνος. Περίμενε να είναι στην γωνία ακροβολισμένος για τρίποντο. Ρίζης, το νούμερο 73. Ξύλης, παραπέξει στις τρίπες του προσωπικού του τύπολο, παραλίγο να χάσει την μπάλα από τον Λεβάρη. Jump shoot, η βοήθεια άρχισε να πάει πάνω του από τον Ζελτζάνο. Από το καλάθι δεν μπήκε. Συνεπώς 15-26 παραμένει. Ζελτζάνος, μέχρι μέσα ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους είναι άστοχος, θα ξαναπάρει την μπάλα μετά από το rebound του Ντούζη. Τώρα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, προκειμένου νικά και σε αυτή την φάση. Ξένης. Μαλκού μας έχει περάσει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Και στον Στέφα, Γιάνναρος. Spacing μεταξύ αυτού και του... Αλλά δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά. Αυτός πήγε να κόψουμε στη ρακέτα. Ο πρώτος ήταν για 3 αλλά στόχος από τη γωνία. Παράκης. Τσάνος. Δούζης. Με Λεβάρης μέσα από τη ρακέτα έκανε σήμα για να πάει μπάλα στο Κατσαράκι. Αυτή δεν πήγε εκεί. Σου βρεθεί ελεύθερο στο τελευταίο σύμπαν μας εντέρ. Ασένης και να τρέξει. Εσίδης. Ο Μάλλας δεν πήγε... Δεν πήρε το σούτ για 3. Για 2 πατούσε τη γραμμή από τη γωνία, είναι άστοχος. Ο Ασένης. 3 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ από τον Βαλκούμα ο Μάρης. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει rebound από τον Κεσίδη τελικά. 18-27 η διαφορά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Για 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη είναι airball από τον Κεσίδη. Ποιος θέλει μερικές κάμψεις για να τιμωρήσει τον εαυτό του ενδεχομένως. I don't know. Σαράκης.
Λουβάρη, θα γυρίσει, η jump shoot είναι άστοχος από την γραμμή των ελευθερών βολών. Υπάρχει επιθετικό rebound και foul για τους δεκουρτάρες. Χαμηλά. Αν το έχει πρέπει στον Κουμαλά. Πάμε, γυρίστε για την μπάλα. Νέα 14 επίθεση. Λουβάρης θα γυρίσει, μετά από διπλή αναπήρηση είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound, δεν θα καταφέρει ο Λουβάρης στον Καλάτη και τρίτο επιθετικό rebound. Δεύτερο μάλλον, διορθώνω. Jump shoot είναι άστοχος αυτή τη φορά. Σαράκης, υπάρχει βιαστική λάθος πάσα και νέα κατευθύνη για τον Μπαμποά. Σαράκης. Σαράκης έχει σταματήσει τρίπλα, θα ψάξει μπάσα, θα επενδύσει στον Νάρη, ο οποίος θα δώσει τον Μάνο, θα στοχίσει αυτός. Ωραία πάσα, συγκρατεί την κατοχή, αλλά δεν θα καταφέρει να μετατρέψει ασίστ. Πολύ ωραία πάσα. Νάρη. Μαλάς, ωραία πάσα, που είναι μια ακόμα στον Κεσίδη, ο οποίος θα βάζει με τον εαυτό του, δεν πήρε την μπάλα, υπάρχει φάουλ. Στον Τσαράκη. Πάλι από τον Κουμαλά. Δεύτερο δικό του σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Κάνει μια προσπίση, κάνει μια τρίπλα που να γυρίσει, θα ευστοχίσει απέναντι σε όλη τη ρακέτα. Που μας έχουν περάσει στον πάγκο για κυκλάστικα. Κάνεις έχει περάσει εντός. Πίσω πάρει τώρα τον τσίπτερ μπάντα ανάμεσα σε δύο παίκτες, καλάθι και φάουλ. Έμεσο τρίποντο από τον καπιτάνιο. Τσαράκης. Καλό passing game, Λοβάρης θα πάρει την μπάλα. Θα συγκρατήσει λίγο ο Τσαράκης. Με την πάσα από τον Μάνο. Η Σίδης πήγε να βγάλει συγκρατήσει για τη Σίδη, τα κατάφερε παραλίγο. Να μην το καλάθι. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ από τον Κούμπαλα και είναι το τέταρτο δικό του. Σύμφωνα με την γραμματεία. Μόλις 15 αγωνιστικά λεπτά μετά φορτώνει με 4 φάουλ ο Κούμπαλας. Για να δούμε αν μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό. Βρίσκει τον Μπαλμπόα καθώς οι δύο ομάδες είναι ήδη λείψαντρες. Έστω μετά από μια περιπέτεια στην πρώτη βολή. Τον Λοβάρης. Τέταρτο φάουλ του Κούμπαλα ενδεχομένως που τον αφήσει εκτός για πολύ πολύ ώρα. Ο Λουβάρης με έστοχο στο δεύτερο 22-29 στους 7 πόντους η διαφορά. Έχουν αφήσει την τελευταία ώρα να μαζεύει την διαφορά αργά και σταθερά. Είναι την Μπαλμπόα να βάζει με τον εαυτό του που δεν έβαλε το καλάθι. Ο Αρσένης θα αρτιστεί σε δύο βολές. Έχει παραμένει το σκορ. Μέσα στις 2 Κασαράκης θα αστοχίσει σε τρίποντα που πήρε. Δεν κατάφερε να στείλει τη διαφορά στους 4 πόντους. Ο
Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ και... σημαίνει βολές. Εύστοχος και στη δεύτερη. Εύστοχος στο ταμπλό δείχνει 22-32. 10 πόντους σε διαφορά λοιπόν. Σαρέτης. Για 3 είναι εύστοχος από τις 45 μοίρες και θα τους βρεθεί ελεύθερος. Χέρια φωνάζει από τον πάγκο ο Τσάνος. Καπετάνιος που έχει έρθει από τον πάγκο σε 3 από την κορυφή είναι άστοχος, ασύγχρονος του ψηλός σουτάρι κιόλας. Κορυφή κατά χώρο. Εκεί βρίσκεται συνήθως όταν δεν είναι μέσα στη ρακέτα ή κοντά σε αυτήν. Καπετάνιος που έχει έρθει από τον πάγκο και ενδεχομένως να παίξει περισσότερο από ό,τι προοριζόταν. Δεν ξέρω πόσο προοριζόταν, αλλά με δεδομένο το γεγονός ότι ο Κουμάλας έχει προδοθεί με 4 φάουλ στα 4.47 της δεύτερης περίοδου, ενδεχομένως να παίξουν με πιο ψηλό σχήμα, διορθώνω η παίκτες της Γιουγκοπλάστικα από ό,τι φαντάζονταν με την έναρξη του παιχνιδιού. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Αρσένης, 25-33. Στην δεύτερη υπάρχει η rebound από το Φαρέτης. 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 Ελοβάρης, υπάρχει σφύριγμα. Σφύριγμα για φάουλ στον Στέφα. Ήρεμα του λέει ένας από τον Ρεφ. Όσον αφορά τα φάουλ της ομάδας του, με το πέμπτο συνολικό προσπάθησε το 4ο. Η γραμματεία τον ενημέρωσε ότι δεν είχε περαστεί το φάουλ του Φαλκούμα προηγουμένως, ο οποίος έχει σηκωθεί ενδεχομένως να περάσει εντός ολίγου στον αγωνιστικό χώρο εκ νέου. Και στις δύο βολές, 27-33. Θα πάρει το screen, αρσένεις ωραία πάσα στον καπετάνιο, ο οποίος θα γυρίσει ανάμεσα σε δύο, είναι άστοχος. Υπάρχει τεχνική ποινή στον καπετάνιο. Για διαμαρτυρία για φάουλ. Άριστα εκτελέσει την βολή της τεχνικής ποινής. Άστοχος, τα βάζει λίγο κατά αυτό του, δεν κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους 5 πόντους. Ο Κούμας στην επαναφορά. Στην Βάρης. Ο Βάρης πάει στις τρίπλες, έχει απέναντι τον καπετάνιο, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound. Ενδεχομένως που πήγαινε εκμεύσει ο φάουλ. Μπορεί να είδε τον καπετάνιο να είναι... να έχει κάποια ένταση. Ενδεχομένως θα νόμιζε ότι θέλει να την βγάλει πάνω στο παρκέ, δεν ξέρω. Εν πάση ότι είναι και άθλημα ψυχολογίας. Παραθαρτηθεί. Υποθέσεις κάνω ο σοφός. Πάει μέχρι μέσα, βρήκε ανοιχτό διάδρομο. Ανοιχτό κεντρικό διάδρομο, την προκαλέφθηκε. Υπάρχει time-out που έχουν καλέσει οι παίκτες της Γιουγκοπλάστικα αυτή τη φορά. Βλέπουν τη διαφορά να έχει πέσει στους 4 πόντους.
32 και 34 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και το momentum που είχαν χτίσει στην πρώτη περίοδο να εξανεμίζεται αργά και βασανιστικά και σταδιακά τις τελευταίες πολλές φάσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, είναι μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό του Βάου μετά το time out που είχαν καλέσει οι Γιουγκοπλάστικα. Αυτοί έχουν την πρώτη κατοχή μετά από αυτό. Ασένης. Το παιχνίδι έχει αρχίσει να αποκτά άλλη έγκλη σιγά σιγά. Γιάνναρος θα πάρει το screen, δεν υπάρχει αλλαγή πάνω του άμεσα. Μέχρι μέσα θα κερδίσει το καλάθι, θα βάλει. Θα κερδίσει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Ήταν τόσο εντυπωσιακή βάση που έχασα τα λόγια μου. Βάλει και το καλάθι και την βολή. Τι έχω πάθει σήμερα, ρε παιδιά. Ο Γιάνναρος έμεσο τρίποντο. Αυτό είναι που μετράει. Διαφορά στους 7 πόντους. Υπορρόφησε τη δύναμη. Πολύ δύναμη που ασκήθηκε πάνω του ένα αέρια. Ήταν ότι είναι άστοχος. Εξαρχής. Μελοβάρης, αλλά υπάρχει επιθετικό ριβάνο τον Μπουρνάρη που ακολούθησε τη φάση του βρέθηκε στην πλεονεκτική για προθέση. 31-36. Μπάλας. Ένα μέσα από δύο. Θα χάσει την μπάλα, χτύπησε στο πόδι του. Κατευθύν για Ρούκι Μπαλμπόα. Ο Σοβιτσάνος έχει 3 φάουλ λέει στον Ελβάρ και θα τον αλλάξει τώρα. Ο Μαρκούμας έχει βαλθεί να μας μπερδεύει. Είναι σηκωμένος και δίνει εντολές, δεν ξέρουμε άμα θα μπει, αν δεν θα μπει. Running floater θα ευνοήσει τον Σοβιτσάνο, ο οποίος πιάνει δουλειά με το βομπί και στο παρκέ. 33-36. Διαφορά στο τρίποντο. Ασένης παραλίγο να χάσει την μπάλα, την έχασε αλλά με φάουλ. Από τον Μπουρδάρη. Δεύτερο δικό του. Έστωχος στην πρώτη βολή ο Ασένης. Εστωτοστές η δεύτερη διαφορά στους 5 πόντους. Πολλά σκαμπανεβάσματα στη διαφορά. Αυτό και στο μομέντο. Παραλίγο να χάσει την μπάλα από τον Γεσίδη ο Τσαράκης που τον ακολούθησε από πίσω σαν νίντζα. Δεν τον είχε αντιληφθεί. Πρόσφυγε τη φωνή του συμπαίκτης του. Πάει μέχρι μέσα ο Μάνος θα χάσει την μπάλα. Θα χάσει και την κατοχή. Η οποία περνάει στην χέρια των Γιουγκοπλάστικα. Ξένης. Γιάνναρος. Γιάνναρος θα πάρει το screen, θα δώσει ωραία την μπάλα στο Στέφο που θα την πάρει, θα βγει το pick and roll και θα κερδίσει το foul από τον Μπουρνάρη, είναι το τρίτο δικό του αν δεν κάνω λάθος. Πράγματι, το τρίτο δικό του. Φυσικά το τώρα σηκώνει το Αρσένης, σας ελπίσουμε να είναι όλα καλά, να μην έχει χτυπήσει πολύ. Υπάρχει μια ακόμα αλλαγή για Ρούκι Μπαλμπόα. Το νούμερο 73 θα περάσει στο παρκέ. Τουρνάρης θα περάσει στον πάγκο. Στην πρώτη βολή ο Στέφας. 33-38 παραμένει. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Είναι άνθρωπος στη δεύτερη. Υπάρχει η rebound από τον Κασαράκη, ο οποίος πήγε πολύ αποφασιστικά. Σε πέναντι τον Γιάνναρο, κάνει μια τρίπλα. 15 δευτερόλεπτα. Θέλει να αποστάρει ο Χρυσοβιτσάνος, θα ψάξει την μπάσα. Λογικά έχει σταματήσει την τρίπλα. Πράγματι, την πήρε στον Κασαράκη. Ντούζης, jump shoot είναι άστοχος. Υπάρχει rebound. Τελειώνει, φώναζε από τον πάγκο του παρκού μας. Μεσίδης, κάτσε στο τρίποντα από την κορυφή, είναι άστοχος, έχοντα τον Μάνο απέναντί του. Πάμε!
Dallas έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο με 4 φάουλ. Ρισκάρουν οι τέτοιες φορές πραγματικά. Άστοχο στον τρίποντο. Τελευταία 3 δευτερόλεπτα και εσύ, σουτ για 3. Μέσα! Buzzer beater στέλνει τη διαφορά στους 8 πόντους με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είχε βρεθεί ελεύθερος ο Κεσίδης και τιμώρησε το κακό αμυντικό transition των αντιπάλων του. Τελικό σκορ λοιπόν, μετά από πολλά σκαμπανεβάσματα, μετά από πολλά ups and downs, όπως λέμε στο χωριό μου, στο ρυθμό του παιχνιδιού, τόσο στο momentum όσο και στο σκορ. Μετά τα πρώτα 20 αγωνιστικά λεπτά το σκορ μας βρίσκει στο 33-41, οι προέλευση τους 8 πόντους υπέρ του Λιγκοπλάστικα, οι οποίοι έχουν καταφέρει να εγκαθιδρύσουν τον δικό τους ρυθμό, κάνοντας ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο. Έχουν βγάλει μια μερική αντίδραση οι αντιπαλοί τους, οι Ρούκι Μπαλμπόα. Έχουν καταφέρει να το ανακτήσουν το προβάδισμα σιγά σιγά. Οι Λιγκοπλάστικα, κάτι που αποδεικνύεται και στο σκορ. Ένα παιχνίδι σάντουιτς εντός εισαγωγικών. Το ποιος έχει το momentum και ποιος το χάνει. Όμως στην άρχη επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια μιας πολύ ενδιαφέρουσας αναμέτρησης, όπως απέδειξε προηγουμένως το παιχνίδι ότι μπορεί να γίνει μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό γυμναστήριο του ΒΑΟ για την έναρξη της τρίτης περίοδου στην αναμέτρηση μεταξύ του Μπαλμπόα και του Λιγκοπλάστικα για τους πρώτους προαναφερθέντες. Είναι η πρώτη κατοχή με την έναρξη του δεύτερου μισού. Για 3 έχουν βρεθεί αρκετά ελεύθερος για να μην το πάρει. Είναι άστοχο το δούλο στο νούμερο 10. 33-41 λοιπόν το σκορ. Για να δώσω χεράκια, λέει ο Σουλτσάνος μέσα από τη ρακέτα. Για να δώσω. Κούμαλα του Κούτσου είναι με 4 φόλ. Πέρασε ανάμεσα από 2 παίκτες και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ενδεχομένως το περίμεναν να κάνει σούς, να μην προχωρήσει τόσο μέσα στη βακέτα ή να μην ήθελα να δώσουν δικαίωμα και για συμπληρωματική βολή. Ενδεχομένως Λοβάρης θα πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος ανάμεσα σε 2 παίκτες. Κεσίδης, σκαστή πάσα, ωραία θα κρατήσει ο Αρσένης και βρεθεί μπροστά του προσωπικό στον τύπολο. Για 3 είναι έστοχος ο Αρσένης. Έχει κολλήσει πάνω του ο προσωπικός στον τύπολο, ο Καρταράκης, αλλά κατάφερε να τον κερδίσει. Σε καλό του βγήκε λοιπόν που δεν βγήκε σαν ισό επίπεδο. 33-46. Μπάλα μετά από παρέμβαση είναι για τον Σουρίτζο Μπαλμπόα. 33-46. Έχουν τρέξει σε ένα μικρό σερί 5-0 η Γιουγκοπλάστικα, κάτι που τους έχει επιτρέψει να έχουν διαφορά στους 13 τώρα. Τώρα θα διασπαστεί μετά την ωραία πάσα από τον Κασαράκη στην Κρυνοπάρη. 35-46. Γιάνναρος. Σένις μετά από 2 προσπίσεις πάει μέχρι μέσα. Ωραία πάσα. Θα συγκρατήσει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Στέφας. Πάση και θάρα μόνα και κάποιος από τον πάγκο του Γιουγκοπλάστικα. Συμφωνώ, ήταν ωραία πάση. Πάνος Δούζης Ισοβιτσάνος. Λοβάρης. Για 2 είναι έστοχος τώρα που τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Στο 1 δευτερόλεπτο. 37-48. Ένα μικρό σερβί 4-0 τώρα για τους παίκτες στον Ρούκι Μπαλμπόα. Και Σίδης έχει 2 παίκτες πάνω του, θα ξαναλλάξει. Έχει ξεφορτωθεί τον έναν. Jump shoot είναι έστοχος. Δούλεψε αυτή τη φάση στο διάλειμμα του πρώτου, στον άπαυρο του πρώτου ημιχρόνου. On a side note, λίγο off the record. Δούλεψε ακριβώς αυτή τη φάση, ακριβώς αυτή την κίνηση μάλλον, για να είμαστε πιο σαφείς. Το ποστάρισμα 37-50. Σοβιτσάνος στην επαναφορά. Ζούζης Τσαράκης. Πάρει το σκρίνο από το Μάνο. Στο πάσο θα συγκρατήσει ο Λοβάρης, πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το Στέφα. 39-50. Ισίδης. Ο Μπάλας δεν θα καταφέρει να περάσει ένα από δύο αυτή τη φορά. Σένης για 3. Νάστιχος. Ο Λοβάρης
με βάση τον Ιμπάου. Μάνος. Λοβάρης. Τσαράκης, jump shoot είναι άστοχος, έχοντας τον Γεσίλη απέναντί του. Airball. Γιάνναρος. Στέφανς θα πάρει την μπάλα, θα ξαναδώσει στον Κούμαλα. Γιάνναρος κερδίσει την μπάλα μέσα στην ρακέτα. Στέφανς δεν θα την πάρει, πάει μέχρι μέσα. Γιάνναρος έχει κερδίσει φάουλ, χαμηλά. Κεσίδης, ένα ακόμα κάτσε σου τρίποντο, μαρκαρισμένο αυτή τη φορά από τον Μάνο, είναι άστοχος. Μάνος, σκαστή πάσα πήγε να βγάλει ο Δούζης, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει κάποιος παίκτης. Μετά από πόδι υπάρχει σφύριγμα, άρχισε να σφυριχτεί. Δεν κατάφερε να πάρει ούτε ο Χρυσοβιτσάνος, προφανώς. Αυτό λέει ο Κυσίδης, πέρασαν πολλά δευτερόλεπτα μέχρι να σφυριχτεί, μέχρι να φτάσει μπάλα μέχρι κάτω. Σοβιτσάνος, Δούζης. Λοβάρης θέλει να αποστάρει το στέμα. Ενδιαφέρον μάτσα από τον Κύπρο, θα γυρίσει, θα αστοχίσει. Υπάρχει rebound από τον Μάνο, ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα. Είναι ευχάριστο δώρο για αυτόν. Δεν διεκδίκησε άμεσα το επιθετικό rebound, αλλά η μπάλα πήγε και πήγαν αυτός. Μέσα της Σίδης, με χορευτικό θα κερδίσει το φάουλ. Δέχεται τα συγχαρητήρια από τον Μάνο της Σίδης. Φάουλ που έχει χρειαστεί στον... Εκτοχος και στη δεύτερη βολή, 39-52. Τσαράκης. Τσαράκης έχει σταματήσει την τρίπλα. Λοβάρης. Λοβάρης θα πάρει το screen από τον Μάνο. Δεν θα το εκμεταλλευτεί. Παραμένει ο Στέφανος πάνω του. Σουτσάνος θα είναι μέχρι μέσα, θα βγάλει ωραία σκαστή πάσα. Την υπέροχη φάση που βγήκε. Με τελικό αποδέκτη τον Ελοβάρη. Πάσα ακριβίας. Μετά από αυτή τη φάση ενδεχομένως να ασχοληθείτε με ράψιμο. Τέτοια ακρίβεια που έβγαλε την πάσα. Μελώνες τέτοια πράγματα. Λοβάρης πάει μέχρι μέσα, χορευτικό θα... δεν θα δικαιωθεί τελικά. Κεσίδης. 2-1-2-1, πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί αυτή τη φορά και πάλι από τον Σουβιτσάνο, χωρίς φαουλ όμως αυτή τη φορά. Εκτός τώρα, ο καπετάνιος στη θέση του. Ο καπετάνιος, ένας παίκτης που θα πάει πιο εύκολα στο 1-2 μέσα στη ρακέτα. Στην πια 3 με τον Γιάννο είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι. Από τον νεοφορθέντα στο γήπεδο καπετάνιο, πιάνει δουλειά. 41-54, 4-38 πριν το τέλος. Λοβάρης, μετά από μια τρίπλα, ο καπετάνιος τον περιμένει μέσα στη ρακέτα. Δεν πήρε το τρίποντο, πάει μέχρι μέσα. Έχει πέσει κάτω ο καπετάνιος, δεν υπάρχει σφύριγμα. Τώρα το προσπαθεί. Σκαστή πάσα, Λοβάρης. Θα γυρίσει, υπήρχε ανυπνητικό μειονέκτημα μέσα στη ρακέτα και το πλήρωσαν οι γιουγκοπλάστικα, καθώς έχει πέσει κάτω ο καπετάνιος. 43-54. Γιάνναρος. Θα πάσουμε τον Κεσίδη. Πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ.
έχει χρεωθεί στον Κασαράκη. Υπάρχει μία ακόμα αλλαγή. Τώρα θα περάσει ο Κασαράκης μετά το φάουλ που έκανε στην Κεσίδη στον Πάγκο, στη θέση του Νάρη. Υπάρχει αυτή η ώρα. Ψηλώνει το σχήμα των Ρούτσου Μπαλμπόα τώρα. Μία και παίζουμε, λέει ο Ρεφ. Αναφέρομαι στην βολή προφανώς. Εύστοχος και στη βολή, ένα ακόμα έμεσο τρίποντο από τον Κεσίδη. Ζούζης, η πάσα θα το πάρει. Έχει πάρει το screen test και ρακέτα από τον Σιρτσάνο. Ζούζης, jump shoot είναι άστοχος. Βήματα φώναξε ο Σαβετάνιος, υπάρχει σφύριγμα. Κατοχή για γυγοπλάστικα. Εσφλάβει ο Κουβετάνιος. Μαρτύρηση από ένα τον ρεφ. Θα ξαναμιλήσει, θα αποβληθεί. Έχει ήδη μια τεχνική ποινή. Αυτό του είπε. Για 3 είναι εύστοχος ο Κεσίδης, ένα ακόμα κάτσε σουτ. Είπε ότι θα αποβληθεί βασικά. Όχι, δεν έχει ήδη μία, το γνωρίζει. Ήταν δική μου προσθήκη. Μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Βάρης, απέναντι στο Κεμετάνιο. Κεσίδης πάει ανάμεσα από 2, θα πάει να βγάλει την πάσα εκεί που περίμενε να είναι ο Βαλκούμας. Θα κερδίσει ένα ακόμα φάλο Κεσίδης. Κεσίδης με το νούμερο 73, θα λέει με τον Κεβετάλιο. Κεσίδης στις βολές μέρος δεύτερο, στις τελευταίες φάσεις λοιπόν. Μετά το έφτασε τρίποντο, είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Σε αυτό το ζευγάρι. Ελεύθερο βολόν. Εύστοχος και στη δεύτερη. 45-62. Ζευγάρις. Μέσα θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Καπετάνιο θα μετρούσε το καλά αν έμπαινε. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν δύο ελεύθερες βολές για τον Λοβάρη. Πολλά ζευγάρια ελεύθερων βολών σε ένα παιχνίδι που υπάρχουν τόσο λίγοι παίκτες. Αλλά θα μου πείτε, είναι λογικό. Αγίου Βαλεντίνου, ζευγάρια. Θα συνδέσουμε λίγο τις τελείες. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή ο Λοβάρης. Άστοχος στη δεύτερη. Καπετάνιο στο rebound, ασένει τώρα. 46-62. Θέλει να βγάλει μια ωραία πάσα εκεί που ήταν κάτω από τη ρακέτα και εσύ δεν κατάφερε. Ο Λοβάρης έχει κλέψει, πάει για το coast to coast, θα δώσει ωραία πάσα και θα έρθουν δύο πόντι από το κουρνάρι. Μπράβο, φώναξε ο Σκοβιτσάνος. Εδώ, εδώ, άχρηκο με αυτή τη φάση. Jump shoot είναι εύστοχος και σε αυτό το jump shoot ο Κεσίδης. Περίμενε να πάρει την μπάλα, ο Βαλκούμας δεν την πήρε, αλλά ήρθαν οι δύο πόντι. Υπάρχει προαναγγελθέν time out. Την πρώτη ευκαιρία λογικά, 48-64. Ζούζης. Το νούμερο 13, φουτιά 3, σε Λοβάρης. Είναι εύστοχος, 51-64. Ασένης, έχουμε περάσει στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Βαλκούμας. Βαλκούμας. Καπετάνιο αυτή τη φορά θα γυρίσει ανάποδο, λέει απ. Μαρτύρεται κάτι, λέει στο έναν του ρεφ για φάουλ που δεν του έγινε. Καβιπίδης. Στην
στην κορυφή. Κουρνάρης. Τζαμπς ότι είναι άστοχος. Ο Νοβάρης θα πάρει το επιθετικό rebound. Τώρα θα πάρουμε το time out. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Το σκόρ είναι στο 53-66, 1 και 34. 1 και 24 μάλλον πριν το τέλος. Το 3 με το 2 μοιάζουν πολύ. Ή απλώς εγώ το βλέπω έτσι. Όπως και να έχει, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό του ΒΑΟ για την συνέχεια της αναμέτρησης. Μετά το time out καταρχήν για τους κιανόλευκους. Μου αρέσει να λέω αυτή τη λέξη, νιώθω πολύ sophisticated. Γιάνναρος Μαλκούμας που έχει περάσει νέο στον αγωνιστικό χώρο. Ο καπετάνιος έχει καθίσει στον πάγκο και ο Στέφανς είναι εδώ για λίγη ώρα. Κούμαλας. Το μέρος με 4 φάουλ θα βγάλει την μπάσα. Δεν θα καταφέρει να σκρατήσει ο Βαλκούμας. Βάζει λίγο με τον εαυτό του Ιωτεσίδης με τη φάση. Αρκετά συνολάς, έχουν βγάλει πολύ πιο δύσκολες συνεργασίες. Γιουγκοπλάστικα, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ μερικές φορές. Ο Τζάνιος δεν κατάφερε να ευτοχίσει. Τελευταία 42 δευτερόλεπτα. Γιάνναρος. Πήγε να βγάλει μια πάσα που έχουν λίγο και προοριζόταν για τον Βαλκούμα. Ο Κεσίδης θα πάρει τελικά και θα ευτοχίσει από πάρα πολύ μακριά. 53-69. Τα 8 μέτρα. Τσαράκης δεν θα πάρει την μπάλα, έχει βρεθεί μπροστά και κλέβει ο Κουμάλας. Κεσίδης, που είναι πάρα πολύ καλό στην τρίτη περίοδο, κάνει μια προσπίση σε δεύτερο χρόνο, θα πασαρεί στον Ασέλη. Όλοι φωνάζει κάποιος από την ομάδα. Τζάμπς ότι είναι εύστοχος, έκανε μια μικρή βόλτα εντός εισαγωγικών. 53-71. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα και θα κλέψει τελικά ο Γιάνναρος. Τζάμπς σουτ. Θέλει ένα ακόμα δευτερόλεπτο ο Κεσίδης για να είχε ελπίδες να σκοράρει δύο ακόμα πόντους και να στείλει την διαφορά στους 20. Δεν θα μετρούσε ακόμα και να έμπαινε το καλάθι που έβαλε, αλλά ακόμα και αυτό το κλέψιμο που έκανε ο Γιάνναρος είναι αρκετό για να δώσει ένα ακόμα boost στην ψυχολογία των Γιουγκοπλάστικα, οι οποίοι κλείνουν τα 30 αγωνιστικά λεπτά με τη διαφορά υπέρ τους στο συν 18. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό γήπεδο του ΒΑΟ για τα τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά. Την τελευταία περίοδο για να μην επιστροφείς για να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο παράτησης. Γιάνναρος. Σταυτή πάσα, ωραίο ο Peter Roll με τον νεοφερθέντα στο γήπεδο Στέφα. Υπάρχει σφύριγμα για Παουλ, ωραία πάσα από τον Κεσίδη, no look μέσα στη ρακέτα, μετά την παραφορά. Υπάρχει θετικό rebound από τον Κούμαλα, jump shoot Κεσίδης είναι άσχος αυτή τη φορά. Ρούζης στο rebound, Μπουρνάρης παραλίγο να χάσει την μπάλα, δεν έγινε Παουλ. Παραλίγο να χαθεί η μπάλα, Ρούζης θα συγκρατήσει. Θα γυρίσει απέναντι στο απλωμένο χέρι του Στέφα. Τι voice crack ήταν αυτό, τον προσπερνάμε όλοι. Δεν θα άκουσε κανένας. 55-71. Κεσίδης. Ακούμας. Jump shoot απέναντι στον Κουρνάρη. Είναι και αυτός εύκοφος. 55-73. Υπάρχει ένα σφύριγμα να παλέσει τα κορδόνια του Ρούζης, το νούμερο 13. Μην υπάρξουν τραυματισμοί. Υπάρχει ένα ακόμα σφύριγμα. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Στο Βιτσάνος. Κάνει μια προσπίση για πάσα, θα δώσει σε δεύτερη φάση. Υπέροχη προσπάθεια, υπέροχη πάσα από τον Μπουρνάρη. Δεν καταφέρε ο Βιτσάνος, θα μετατρέψει σε assist. 55-73 παραμένει. Κούμαλας. Κεσίδης. Πάρει το screen, είχε απέναντί τον Ντούζι με το νούμερο 10, είναι άστοχος. Ντούζι θα πάρει το rebound τώρα. Θα βγάλει σκαυτή πάσα εκεί που ήταν ο συνονόματός του με το νούμερο 53. Υπήρχε άμυνα και τώρα πάει μέχρι μέσα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για δύο ακόμα προσωπικούς πόντους ο Κεσίδης. Ο οποίος φαίνεται να συνεχίζει από εκεί που άφησε το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο.
Όπου είσαι το Παναδικητήρης, man to man υπονοχνεί σαφώς. Κουρνάρης έχει κλειστεί από δύο, υπάρχει... Στήριγμα, φάουλ. Στον Παλκούμα, αν δεν κάνω λάθος, έδειξε ο διευθύς. Για τρεις με άστοχο θέρμπολ. Ζουζής. Βίτα 5, εδώ βίτα 5. Παλκούμας. Κιάνναρος. Καλώς θα πάρει το σκρίν από τον Κιθίδη, θα του δώσει τώρα την μπάλα. Ένα ακόμα κάτσε σου τρίποντο δεν θα έρθει, σε πρώτο χρόνο. Τώρα θα κάνει πρώτη τρίπλα, μετά από ένα σκρίν θα δώσει την μπάλα στην γωνία σου για τρεις. Γιάνναρος αυτός θα το πάρει από τον Κιθίδη, ο οποίος πανηγυρίζει. Κάνοντας τη σχετική χειρονομία των τριών πόντων, τα δύο χέρια. Δεν ξέρω αν θα ανεβιάσει η κάμερα. Μάνος. Γκουζής. Γκουζής θα γυρίσει, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Στρέφω το rebound. Ξεχυθεί ο Κεσίδης στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά σε σέντε φίτες θα πάει ο Στέφος, ο οποίος αυτός θα κατεβάσει την μπάλα. Μπαλάσει. Πάει ανάμεσα από δύο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άσχοχος. Υπάρχει rebound από τον Ντούζη. Ντούζης. Για τρεις από την κορυφή και πεθεί ελεύθερος, αλλά είναι άσχοχος ο Κουδάρης. Γιάνναρος. Κεσίδης. Συγκρατήσει την μπάλα, ο Στέφας θα γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στο απλωμένο χέρι του Κουδάρη. Θα βγει ελεύθερος τώρα, backdoor πάσα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για δύο εύκολους πόντους, 57-58. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει και αυτό την μπάλα στο καλάθι ο Γιάνναρος. Θα γυρίσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι απέναντι σε δύο παίκτες ο Ντούζης. Το νούμερο 10 μέσα στη ρακέτα. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Κουμάλας και το αφιλητικό ριμπάντο του Ντούζης. Το παιχνίδι είχε ανοίξει εδώ και κάποια ώρα. Και εσύ κοιτάξτε την αντίδρασή του όταν δεν πήρε την μπάλα αφού τη ζήτησε. Jump shoot είναι άστοχος από τον. Άστοχος ο Κουμάλας. Φάουλ που έχει θυγαθεί στον Μαλκούμα. Ο Καπετάνιος ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε ποιο θα αλλάξει. Νάρης. Θα δώσει τον Ντούζη με το νούμερο 10. Πάει μέχρι μέσα, αυτός στάθηκε λίγο στον αέρα, είχε βρεθεί αρκετά ελεύθερος, αλλά στόχησε. Γιάνναρος πάρει το screen, για 3, εκτελεί πίσω από αυτό, είναι εύστοχος, 59-83. Βρισκόμαστε πρώτο μπιλόν για τα τελευταία 5 λεπτά της αναμέτρησης. Άρης θα πάρει την όλου πάσα από τον Μουζί. Άρης θα γυρίσει εντυπωσιακό μπλοκ από τον Στέφα, υπάρχει rebound. Περάσει εκτός, αυτόν θα αλλάξει ο Καπετάνιος. Υπάρχει time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία 4 και 48. 8 πρέπει να είναι αυτό, 48 λοιπόν. Επιστρέψαμε λοιπόν για την αναμέτρηση, πράγματι 8 ήταν αυτό, είχα δίκιο, μπράβο μου.
πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει τελικά την μπάλα στο καλάθι ο Γιάνναρος. Θα βάλω την ωραία πάσα από τον Κεσίδη. Ζουζής. Τσάμψου ότι είναι άστοχο από τον Τσαράκη. Υπάρχει εξαιρετικό ριβάνο του Μπουρνάρη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι σε δεύτερο χρόνο, 61-85. Πάσα θα συγκρατήσει από το Κεσίδη ο Χούμαλας, πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει ξανά την μπάλα στο καλάθι, 81-61, διορθώνω, 87. Μάνος. Μεθαράκης, Μπουρνάρης, σκαστή πάσα θα συγκρατήσει, ο Δούζης είναι άστοχος. Έφτιαξε μια μακρινή πάσα, τουλάχιστον έκανε την προσποίηση για αυτήν. Ο Γιάνναρος, Χούμαλας. Στραβήξει δύο παίκτες πάνω του, πάει μέχρι μέσα, έχει αντιθεί ελεύθερο και ο Σίδης δεν πήρε την μπάλα. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound για ένα ακόμα. Μετά το πρώτο αστόχησε ο Κουρνάρης. Τώρα coast to coast, είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Στις τελευταίες φάσεις, ο Δούλης πέρασε από τον Καπιτάνιο. Κάτσε την μπάλα στο καλάθι. Ενθουσιάζουμε, φωνάζει ο Δούλης. Χαμόγελα από τον Ζουβιτσάνο στον πάγκο. Ο Καπιτάνιος στο 2-3, airball. Δούζης. Τσαράκης, θα είναι μέχρι μέσα. Με δεξί χέρι από τον ελευθερό διάδρομο, πέρασε από τον Γιάνναρο, άφησε την παρουσία παράδειγμα, 65-87. Γιάνναρος. Ο Τάνιος θα γυρίσει, έχει... Του έχει ασκηθεί πίεση. Από τον Μπουρνάρη. Έχω μείνει πίσω οι δυο τους, 4-2-4. Λοιπόν η επίθεση, σουτ για 3. Έχει βρεθεί ελεύθερος και θα ευστοχίσει ο Κατσαράκης. 68-87. Ακού μας. Πάρει την μπάλα ο Γιάνναρος, αλλά υπάρχει μπρος πίσω. Καλέσει η Γιουγκοπλάστικα. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία 2:30 μιλήτων μαζί μας. Επιστροφή τελικά για τα τελευταία 2:20. 2 πρέπει να είναι αυτό. Οι διακεκομμένες τελείες δεν είναι το δυνατό μου σημείο όπως φαίνεται. Δεν μιλάμε για τελείες όμως, η Γιουγκοπλάστικα είναι μπροστά με 19 πόντους και έχουν καταφέρει να συνδέσουν τις δικές τους τελείες να φτάσουν στην εν λόγω διαφορά. Δούζης μετά το time-out που κάλεσαν η Γιουγκοπλάστικα. Τσαράκης. Λοβάρης. Σε ζώνη το ριάκι στο Γιουγκοπλάστικα. Jump shoot είναι άστοχο, κουβετάνει στο rebound. Θα χάσει το σημείο που θα κρατήσει, θα χάσει τη δεύτερη φορά αλλά με foul. Από τον Δούζη με το νούμερο 10. Χαμηλά. Προσύνδεις την επαναφορά. Υπάρχει σφύριγμα. Υπάρχει από ένα ταφ, μια τεχνική ποινή. Σε Δούζη με το νούμερο 10 και σε Καπετάνιο με το νούμερο 9. Οι δύο τεχνικές ποινές θα αλληλοεξουδετερωθούν, αλλά είναι η δεύτερη τεχνική ποινή του Καπετάνιου. Συνεπώς αποβάλλεται, θες που θα περάσει ο Στέφας. Εξίδης, σουτ για 3, είναι άστοχος από τη γωνία, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Ρουζί με το νούμερο 10, νούμερο 73, έχει όλη την μπάλα, Ρουζής, θα γυρίσει, θα πάρει την μπάλα, είναι άστοχος, το Ροβάρης, θέλεις, jump shoot είναι
άστοχο στο αργά και βασανιστικά βγήκε εκτός την μπάλα. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Στέφα. 68-89. Τελευταία 1-30. Τσαράκης. Τσαράκης θα συγκρατήσει την μπάλα ο Δούδης. Υπάρχει εντυπωσιακότατο μπλοκ από τον Στέφα. Θα συγκρατήσει την μπάλα του Σουηδής μάλιστα. Μπάλα. Καστή πάσα ήταν 2-0-1. Ο Γιάνναλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Jump shoot, το απλό είναι άστοχος ο Δούζης. Σένει στο rebound, θέλει να τρέξει. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, ωραία φάση. Τελικό αποδέκτη τον Στέφα. Αλλά με την ωραία πάσα από τον Μόλα. Για τρεις είναι άστοχος ο Τσαράκης. Γιάνναρος, στο διατρής είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Δούζη. Πέρασε την μπάλα, θα την ξαναπάρει. Προφήν έχει γίνει φαν, παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του παιχνιδιού. Ένα coach to coach από τον Δούζη. Γιάνναρος στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα, για να δούμε αν θα πάει σε κάποιο fan shot. Όχι τελικά, η μπάλα θα μπει στο παρκέ. Τελικό σκορς είναι πως 70-93 στα γένεια του Χριστού Γυμναστηρίου του ΒΑΟ. Και το μαθητά της Αλάνη Καλή. Λίγο πλάστικα εγκαθίδρυσε ένα ρυθμό, τον έχασε προς στιγμή. Έχει ένα πολύ καλό διάστημα στη δεύτερη περίοδο η ομάδα των Ντρούκι Μπαλμπόα. Τελικά κατάφεραν να επικρατήσουν οι γυμνοπλάστικα με το μαθητό παιχνίδι που τους διακατέχει. Έχουνε αρχίσει να αποκτούν momentum που αποδεικνύεται και από το score στα τελευταία τους παιχνίδια. Και από εδώ πέρα τελειώνει συγκεκριμένη μετάδοση, καθώς τελείωσε και η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διευθυντές, από την γραμματεία, από όλο το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να ακολουθείτε τα όνειρά σας, αλλά αυτά τα κλεισέ, αλλά σημαντικά. Γεια σας.